δεύτερη γιορτή Πάτρια. Το πατριωτικό περιοδικό Πάτρια διοργανώνει στις 21 Φεβρουαρίου τη δεύτερη γιορτή του. Το περιοδικό του Δημήτρη Παπαγεωργίου αφιερώνει αυτή τη γιορτή στο δημιουργό του και σε όλους όσους αψηφούν την κρατική τρομοκρατία και αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Οι πατριώτες εισπυρωμένοι όσο ποτέ άλλοτε γιορτάζουν όλοι μαζί και στέλνουν τα μηνύματά τους. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης, το Πάτρια εκθέτει έργα και απόψεις του πατριωτικού κινήματος. Στο σύγχρονο πολυχώρο χρώμα, Καραγιώργη Σερβίας και Λέκα, στο Σύνταγμα, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, εκθέσεις ζωγραφικής, σκίτσου και βιβλίου, ομιλίες και συζητήσεις από διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Βραβεύσεις Ελλήνων με προσφορά στην πατρίδα. Μουσικό πρόγραμμα και αφιερώματα. Μια γιορτή για τους νέους. Δεύτερη γιορτή Πάτρια. Η γιορτή αυτή είναι για τον Δημήτρη. Σου λέω την αλήθεια. Έχει χαθεί η κοινή λογική. Όταν είχα πει εκείνο το δικαστέ τρεις σε χάθη πατρίς για τους το θέμα Παθηναϊκού, δεν μπορώ. Με βρήσαν όλοι δημοσίως, όλοι. Ο λαϊκιστής ο Γεωργιάδης που δεν τρέπεται που τα έβαλε με το Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Δημοσίως. Πίσω τις κάμερες τώρα. Πήγαινα σε πίτες, σε εκδηλώσεις κλπ. Ερχόντουσαν. Υπουργοί εν ενεργεία. Νυν υπουργοί τώρα εν ενεργεία από την αντιπολίτευση. Δεν θα πω άλλα αξιώματα για να τους καρφώσω. Και ερχόντουσαν. Μπράβο, ωραία τα πες. Μπράβο, μπράβο, πολύ. Μπράβο, έτσι είναι έτσι. Ένας υπουργός εν ενεργεία τότε της κυβερνήσεως Καραμαλή. Δεν θα πω το όνομά του. Δεν μπορεί να θέλει. Ενεργεία. Και μάθαμε μαζί και με το θάνατο πλέον και διώξει και ξέρετε τι θα γίνει. Λέει, ωραία το πε, λέει, το πε μισό. Λέω γιατί. Γιατί είπε, λέει, ότι αποφασίζουμε με το ΣΤΕ. Λέω τι έπρεπε να πω. Εάν αποφασίζαμε εμεί και λίγο καλά θα ήταν. Αποφασίζει μόνο το ΣΤΕ. Πρόσεχε. Παραδοχή υπουργού εν ενεργεία κυβερνήσεω δημοκρατικά εκλεγμένη. Εγώ δεν έχω καμία εξουσία. Παρετήσου πε το. Παρετήσου πε το. Αυτό παρετήσου. Μα ξέρει τι έγινε. Τι είχαμε πάει να θεωρήσουμε το άρθρο 24 στο Σύνταγμα για να μην μπορούν να αποφασίζουν μόνοι του του ΣΤΕ και να παίρνουν αποφάσει όπω αυτή η προθεσμή. Και το εμπλόκαρε το ΠΑΣΟΚ. Για να μην φαίνεται ότι χάνει ψήφους από ψυχολόγους λόγω ΣΥΡΙΖΑ, τότε κοιτάζει το 18%. Αυτά πληρώνει η Ελλάδα. Γιατί δεν φταίνε και οι δικαστές. Οι δικαστές σου λένε, α, έτσι θα κάνει πολιτική. Σαλάτα. Και μας αφήνει να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα τα μπλοκάρουμε όλα. Για να μάθετε. Τα μπλοκάρουν όλα όμως. Έχει πάει υπόψη σου. Κάθε δημόσιο έργο στην Ελλάδα, λόγω ΣΤΕ, αυξάνει το κόστος του 7-8 φορές. Δεν είναι μόνο η διαπλοκή που νομίζει ο κόσμος. ΣΤΕ! Πρέπει να μπαίνει φόρο ΣΤΕ! Πρέπει να μπει φόρο ΣΤΕ στον κάθε Έλληνα και να ξέρει ο Έλληνας πόσο πληρώνει χάρη του ΣΤΕ. Να το ξέρει. Και θυμάμαι, διάβαζα κάπου το βίο του Ιωάννου Μεταξά που είχε μια καταπληκτικό. Την πρώτη μέρα που ανέλαβε, κατέληξε το ΣΤΕ. Τώρα δεν ξέρω. Του λένε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να καταργήσετε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέει, ακούστε, δεν λέει. Ούτως ή άλλως, λέει, αν πέσουμε την εξουσία, θα έχουν άλλα σοβαρότητα να μας κατηγορήσουν. Πάμε κάνουμε κανένα έργο. Το κατήργησε, κυβέρνησε την Ελλάδα, κέρδισε το ΕΠΟ 40, έφτιαξε το ΙΚΑ, έφτιαξε το Τουδόμου, έκανε, είχε καταργηθεί το ΣΤΕ. Δεν γίνεται έργο στην Ελλάδα με αυτού. Πάει αφήγη, εγώ πάρω απόφαση. Με αυτού το έργο δεν γίνεται. Πήγαν και μπλόκαρ, καλά, δεν πέσα εκεί που θα έρθει το μπλόκαρ, είναι Ολυμπιακή. Το δέκτο έργο Επιτροπή του Αχελόγου, έργο κατεπίγουσα εθνική σημασία από το 1984, μα άκουσαν, άκουσαν. Έργο κατεπίγουσα, πρόσεξε. Όχι επίγουσα, κατεπίγουσα εθνική σημασία από το 1984. Άμα κάποιος μου εξηγήσει πώς σκέφτονται εκεί πέρα μέσα, το συγχαρητήρια. Λέει, έχουμε ανησυχία για το περιβάλλον. Το αντισκεφτεί και την ανησυχία. Λοιπόν, λέω δύο-τρία πράγματα τα διαδικαστικά. Από το πρωί ήμουν σε μια εκπομπή στον Αντένα, στην εκπομπή του κυρίου Λιάκου. Πρωί-πρωί με ξύπνησε εκεί ο Παναγιώτης, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Είχε πάρα πολλά μηνύματα, 400-500 μηνύματα. Τόσο πρωί ακούω κόσμο ραδιόφωνο, μπράβο. Και είπα μια μεγάλη κουβέντα για το θέμα της αριστεράς και της δεξιάς. Και μου έκανε εντύπωση το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτά τα θέματα που λένε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πάει να φανταστείς. Όπως επίσης πόσοι παίρνανε και λέγανε πού υπογράφουμε το δημοψήφισμα. Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στην κοινωνία. Στο 69-70. Μεγάλος αναβρασμός στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε στις προφορές στην βιβλία, να υπενθυμίσω ότι στο 6-9-79-24-04-06, ξαναλέω, 6-9-79-24-04-06,
είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου όπου μπορείτε να στείλετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση και τη φράση «Θέλω δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό». Όλα, να πω ότι δεν υπάρχει χρέωση εξτρά, είναι απλό κινητό τηλέφωνο και είναι απλό μήνυμα που χρεώνει στον καθένα σε όποιο τιμοκατάλογο ανήκει, όσο σαν θέλει ένα μήνυμα στο κινητό. Δεν έχουμε εμείς καμία εμπλοκή οικονομική με τα μήνυματα αυτά, το ξεκαθαρίζω γιατί κάποιοι πήγαν να βγάλουν μέσα κακεντρέχειες. 6979 240406 είναι ένας κινητός που έχω πάρει και τον έχω, ένας αριθμός κινητού τηλέφωνο και τον έχω μόνο για αυτή τη δουλειά. Αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα. Και τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα θα συνυπολογιστούν στην τελική καταμέτρηση του υπολογισμού των διευθύνσεων. Τα μηνύματα αποθηκεύονται. Αποθηκεύονται. Έτσι, για να μην μπορεί κάποιος να βλητήσει την ηλεκτρονική υπογραφή. Φυσικά να πω ότι μέσω της ηλεκτρονικής μου ιστοσελίδος του www.antonisgeorgiadis.gr, ξαναλέω, www.antonisgeorgiadis.gr, μπορείτε να ψηφίσετε και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, με email, όπως μπορείτε φυσικά να τυπώσετε τη φόρμα συλλογής υπογραφών και να μαζέψετε όσες υπογραφές θέλετε. Συνεχίζουμε με κόπο και με ένταση την εκστρατεία συλλογής υπογραφών. Δεύτερη γιορτή Πάτρια. Το πατριωτικό περιοδικό Πάτρια διοργανώνει στις 21 Φεβρουαρίου τη δεύτερη γιορτή του. Το περιοδικό του Δημήτρη Παπαγεωργίου αφιερώνει αυτή τη γιορτή στον δημιουργό του και σε όλους όσους αψηφούν την κρατική τρομοκρατία και αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Οι πατριώτες εισπυρωμένοι όσο ποτέ άλλοτε γιορτάζουν όλοι μαζί και στέλνουν τα μηνύματά τους. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης, το Πάτρια εκθέτει έργα και απόψεις του πατριωτικού κινήματος. Στο σύγχρονο πολυχώρο χρώμα Καραγιώργη Σερβίας και Λέκα στο Σύνταγμα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, εκθέσεις ζωγραφικής, σκίτσου και βιβλίου, ομιλίες και συζητήσεις από διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Βραβεύσεις Ελλήνων με προσφορά στην πατρίδα. Μουσικό πρόγραμμα και αφιερώματα. Μια γιορτή για τους νέους. Δεύτερη γιορτή Πάτρια. Η γιορτή αυτή είναι για τον Δημήτρη.